όντως το προσωπικό της κλινικής και οι γιατροί και οι νοσηλευτές περνάμε εδώ σχεδόν όλη μας τη μέρα. Οπότε είναι ευχάριστο και το χρώμα και για μας και για τους ασθενείς και ο φωτισμός. Είναι επίσης αλήθεια ότι πρόκειται, όπως είπατε, για αιματολογική κλινική και το γνωρίζετε και εσείς και όλοι εδώ, την φύση αυτών των ασθενών. Οπότε η ανακαίνιση είναι επιτακτική για λόγω της φύσης αυτών των ασθενών. Δεν μπορούν να νοσηλεύονται σε απαρχαιωμένα κτίρια, σε ένα μπάνιο κτλ. Ωστόσο, θα θέλαμε να εστιάσουμε στα κύρια ζητήματα, τα οποία, αν θέλετε, είχαμε και την ελπίδα όλοι μας, εδώ οι συνάδελφοι που τρέχουμε κάθε μέρα και οι ασθενείς, ότι με αυτή την ανακαίνιση θα δούμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά τις συνθήκες νοσηλείας αυτών των ασθενών. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να νοσηλεύονται σε ολιγόκρινους θαλάμους. Είχαμε αντάξει την ελπίδα ότι θα δούμε μικρότερους θαλάμους. Και αυτό γιατί. Πρόκειται ένα μπάνιο για όλους αυτούς τους ασθενείς μαζί. Ναι. Η πρώτη και κύρια αιτία της κακής έμβασης αυτών των ασθενών είναι οι λοιμώξεις και τα πολυγανθρωπικά μικρόβια. Αν το θέλετε, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη λευκαιμία σε αυτό το δύσκολο δρόμο και τους χάνουμε από πολυγανθρωπικά μικρόβια. Προφανώς και το να πλένουμε τα χέρια μας όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να ενισχυθούν, αλλά βασικό και κύριο ζήτημα είναι αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, όσον αφορά το προσωπικό της κλινικής και όποιον και να το γνωρίσετε, να το ρωτήσετε, το γνωρίζουν. Είμαστε εδώ πολλές ώρες. Το λόγος είναι, υπάρχουν κενά, κύριε Υπουργέ. Τρεις οργανικές θέσεις αιματολόγων στην κλινική είναι κενές και οι ασθενείς, η αιματολογία δίνει ίαση σε πολύ περισσότερους ασθενείς το 2024. Με τα παλιά οργανογράμματα μιλάμε για τρεις κενές οργανικές θέσεις γιατρών. Όπως και να έχει, αυτό είναι καθοριστικό ζήτημα και για τις συνθήκες στις οποίες δουλεύει. Τέλος, το νοσηλευτικό προσωπικό, που είναι πολλές φορές δύο σε μία βάρδια, για να έχει την ευθύνη όλων αυτών των αρρώστων, δεν μπορεί, μιλάμε για δύσκολα πρωτόκολλα, για απαιτητικούς ασθενείς, είναι καθοριστική σημασία το να γίνουν προσλήψεις και μάλιστα μόνο με προσωπικό. Τον έφερε ο διοικητής και για την καθαριότητα. Συγγνώμη, θα κατεβάσω λίγο τη μάσκα. Δεν γίνεται ένας καθαριστής, ένας τραπεζοκόμας σε αυτά τα τμήματα δεν γίνεται να αλλάζει από μέρα σε μέρα ή να είναι σε πέντε ρόφους. Είναι κέρια ζητήματα. Εμείς ως γιατροί της κλινικής θα σας τα καταθέσουμε και στον διοικητή και στον υπουργό και γραπτός για να έχετε να μας απαντήσει. Πρώτα απ' όλα προς το πρώτο. Μικρότερη θάλαμη και διαφορετική διάθεση. Ακούστε προηγουμένως, ετοιμάζεται το μεγάλο έργο. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Άλλο αυτό που κάναμε εδώ, που είναι η ανακαίνιση της παρούσης κλινικής και σωστά είπα ότι έπρεπε να γίνει. Άλλο πράγμα είναι η νέα κλινική, την οποία το μεγάλο έργο που σχεδιάζουμε στην πλήρη ανακαίνιση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Είναι άλλο το ένα το άλλο. Σωστά πρέπει να γίνει αυτό, θα γίνει αυτό, αυτό για να γίνει θέλει κάποιο χρόνο. Έως ό,τι γίνει αυτό, αυτή η κλινική δεν μπορούσε να είναι όπως είναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βαθμό. Δεύτερον, δεν είναι τρεις αιματολόγοι. Υπηρετούν πέντε αιματολόγοι παραπάνω. Εσείς μετράτε μόνο τους μονίμους. Άλλο οι μόνιμοι, άλλο το συνολικό υπηρετούν προσωπικό. Εμείς μετράμε το σύνολο του προσωπικού. Το αν πρέπει να είναι όλοι μόνιμοι, ναι, συμφωνώ, πρέπει να είναι όλοι μόνιμοι. Όμως δεν είναι πάντα αυτό εφικτό για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Τρίτο, άρα δεν έχει αυτό. Δεν έχει αυτό το πέρασμα που λέει. Τρίτο. Ως προς τους τραπεζοκόμους και λοιπά. Ακούστε, επειδή εδώ είστε επιστήμονες και θα σας θέσω το πρόβλημα όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό. Γιατί αυτά είναι ακόμα συνδικαλιστές κάτω, σε ένα βαθμό το δέχομαι. Και εμείς είμαστε. Αλλά όχι από επιστήμονα. Το ελληνικό κράτος είναι τα πάντα. Δεν είναι, δεν διαφορίζει. Να το εξηγήσω. Δεν έχουμε συμβίβαστο αυτές οι δύο λέξεις. Όποιος ξέρει μαθηματικά και ακούει στο επιχείρημα, το καταλάβετε όσο άμε ποτέ. Δεν έχουμε συμβίβαστο, κύριε Υπουργέ, μην λέτε ό,τι θέλετε. Πείτε μας, πείτε μας το επιχείρημα. Το ελληνικό κράτος έχει ταβάνι προσλήψεων. Ταβάνι. Κακός. Κακός, καλός. Δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Έχει ταβάνι. Στους εργολάβους δεν έχετε ταβάνι. Ταβάνι, 5,5 εκατομμύρια. Αφήστε να μιλήσω όμως. Πείτε κάτι όμως. Έχει ταβάνι ετήσιου προσλήψεων.